τον κύριο Κωνσταντίνο Ζέρβα. Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Μιχαλιδάκη. Λοιπόν, το ξέρουμε ότι η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη πάρα πολύ ζωντανή, με ένα κέντρο το οποίο είναι πολύβουο, είναι πολύ νεανικό, είναι μέσα στην κίνηση, αλλά το τελευταίο διάστημα και η Θεσσαλονίκη, τους τελευταίους αυτούς δύο μήνες, με την καραντίνα όλα τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Χθες νομίζω ότι ο κόσμος εκεί βγήκε έξω πραγματικά και ήταν λίγο σαν ένα φτούξ ελευθερία. Ουρές τα καταστήματα, ενθουσιασμός. Πιστεύω ότι τηρήθηκαν τα μέτρα προστασίας, Δήμαρχε. Η ζωή ξαναβρήκε το χαμένο ρυθμό. Είναι εξαιρετικά σημαντικό σιγά σιγά να βρούμε το ρυθμό μας. Εγώ μάλιστα χθες το πρωί πήγα και στο πρώτο κουδούνι από ένα λύκειο, την τρίτη λυκείου, που αρχίζουν και τα παιδιά σιγά σιγά να μπαίνουν στις τάξεις. Η πόλη μπαίνει στους ρυθμούς της, ακόμα βέβαια δεν έχουμε την κίνηση που είχαμε παλιότερα. Το συνειδητοποιώ κάθε μέρα, γιατί ξέρετε όλες αυτές τις μέρες εγώ ήμουν στο γραφείο μου, οπότε βλέπω ότι σιγά σιγά έχει και κάποια κίνηση, υπάρχει λίγο και μια συμφόρηση. Μας πιάνει και το φανάρι που μέχρι πριν λίγες μέρες, ξέρετε, περνούσαμε σε πράσινα φανάρια συνέχεια. Αλλά είναι πολύ σημαντικό από τη μια πλευρά να γυρίσουμε στην κανονικότητα και από την άλλη να κρατήσουμε όλα αυτά τα μέτρα ασφαλείας, όλα αυτά που με τόσο κόπο καταφέραμε, πετύχαμε, και ειδικά η Θεσσαλονίκη, ξέρετε, πήγε πολύ καλά. Παρότι το πρώτο κρούσμα, αν θυμάστε, ήταν εδώ στη Θεσσαλονίκη, εδώ στο Δημαρχιακό Μέγαρο, η Θεσσαλονίκη είχε εξαιρετικές επιδόσεις στην καταπολέμηση του κορονοϊού. Οι Θεσσαλονικείς έδειξαν μια εξαιρετική πειθαρχία, αυτοπειθαρχία. Αλλά λίγο, ξέρετε, η κόπωση, λίγο εξαιρετικός καιρός. Πραγματικά υπάρχει αυτή η ανάγκη να βγούμε έξω, να δούμε φίλους και να γυρίσουμε στην κανονική μας ζωή. Κύριε Ζέρβα, να τα πιάσουμε ένα-ένα. Λοιπόν, ένα θέμα έχει να κάνει με την εστίαση. Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη πάρα πολύ ζωντανή, έχει πάρα πολλά καφέ, πολλά εστιατόρια, εξαιρετική κουζίνα. Και τώρα είναι όλο αυτό το θέμα της στήριξης των επιχειρήσεων. Τι θα κάνετε σε αυτή την πρόταση της επέκτασης των τραπεζοκαθισμάτων και τι θα γίνει και με τα δημοτικά τέλη? Επειδή μας απασχολεί πάρα πολύ αυτό το θέμα, ξέρετε, είναι ο κόσμος που απασχολείται στην εστίαση σε όλη την χώρα, είναι 300.000 άτομα. Στο Δήμο Θεσσαλονίκης τα καταστήματα εστίασης, υγειονομικού ενδιαφέροντος όπως τα λέμε, είναι 3.500. Mm-hmm. Και πέρσι το 2019 είχαν άδεια τραπεζοκαθισμάτων σε εξωτερικούς χώρους περίπου 2.000 από αυτά. Καταλαβαίνετε, 2.000 καταστήματα θα πρέπει να δουλέψουν και φέτος με όλους αυτούς τους όρους ασφάλειας και με τις αποστάσεις που πρέπει να κρατούνται. Είχαμε πολλές συζητήσεις με συλλόγους. Συγκάλεσα μια τηλεδιάσκεψη πριν από αρκετό καιρό με τα επιμελητήρια. Υπήρξαν συναντήσεις εδώ πέρα στο γραφείο μου με ανθρώπους της εστίασης. Έγινε μια πολύ γόνιμη συζήτηση, μια τηλεδιάσκεψη, παρουσία του Πρωθυπουργού και του συναδέλφου του Κώστα του Μπακογιάννη και του Δημήτρη Παπαστεργίου πριν από περίπου 10 μέρες. Και όλη αυτή την σκέψη, όλη αυτή την, αν θέλετε, προετοιμασία, την στείλαμε κωδικοποιημένα κάτω στο Υπουργείο, μάλλον στα Υπουργεία, στους αρμόδιους Υπουργούς Εσωτερικών και Ανάπτυξης, με συγκεκριμένες προτάσεις του Δήμου, δηλαδή, για το πώς μπορούμε να έχουμε περισσότερο χώρο, να δώσουμε προσωρινά περισσότερο χώρο. Προτείνετε και τους εσωτερικούς χώρους να χρησιμοποιηθούν με κάποιους κανόνες ασφαλείας? Κοιτάξτε, η αξιοποίηση χρήση των εσωτερικών χώρων έχει να κάνει καθαρά με τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής. Δεν μπορούμε να πούμε σαν Δήμος κάτι. Εκεί που μπορεί να βοηθήσει ο Δήμος είναι στην παροχή περισσότερου, στην αξιοποίηση περισσότερου ελεύθερου κοινόχρηστου χώρου. Κάναμε μια γενναία πρόταση. Ποιος είναι ο σχεδιασμός, Δήμαρχε, πείτε μας, δηλαδή τι θα κλείνετε? Ακούμε τώρα διάφορες προτάσεις, ότι μπορεί τα βράδια να κλείνουν ακόμη και κάποιοι δρόμοι, ώστε να δοθεί ο χώρος σε καταστηματάρχες. Κάποια καταστήματα βέβαια έχουν δυνατότητα να επεκταθούν, κάποια άλλα δεν έχουν. Το θέμα είναι σύνθετο. Μπορώ να σας πω πρώτο αυτό που είπατε κι εσείς. Συγκεκριμένες ώρες και μέρες της εβδομάδας, προφανώς βραδινές ώρες,
θα μπορούν κάποιοι πεζόδρομοι ή κάποιες θέσεις στάθμης να αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Προφανώς, όπου υπάρχουν πλατείες, όπου υπάρχουν ελεύθεροι χώροι, θα μπορέσουν επίσης να αξιοποιηθούν. Εμείς προτείναμε την αλλαγή της νομοθεσίας ούτως ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε υπαίθριες αγορές, κάτι αντίστοιχο που είχαμε, αν θυμάστε, τα Χριστούγεννα που είχαμε μια υπέροχη ανάπτυξη μιας αγοράς σε πλατείες, σε πλατεία της πόλης μας. Ναι, ναι. Στην Αριστοτέλους, mm-hmm. να υπάρχουν εξαιρετικοί χώροι στη Νέα Παραλία, στην πλατεία Αριστοτέλους, στην πλατεία Δικαστηρίων, στα Λαδάδικα, θα μπορέσει να αξιοποιηθεί και εκεί. Και από την άλλη πλευρά, βέβαια, θα μπορούν να έχουν τα καταστήματα και περισσότερο χώρο από αυτό που δικαιούνταν μέχρι τώρα. Πάντα όμως, αυτό θέλω να το τονίζω, με σεβασμό στην προσβασιμότητα και στην κίνηση και των πεζών. Ξέρετε, τίποτα δεν πρέπει να λειτουργήσει σε βάρος κάποιου άλλου. Και με τα δημοτικά τέλη, Δήμαρχε, αναφερθήκατε σε αυτό, να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Κοιτάξτε, αν δεν υπάρχει λειτουργία καταστημάτων, δεν μπορούμε να μιλάμε για τέλη. Προφανώς, αν λειτουργήσουν τα καταστήματα, προφανώς, αν οι άνθρωποι έχουν έσοδα, θα μπορούν να πληρώνουν και το Δήμο. Ο Δήμος δεν είναι εισπρακτικός μηχανισμός. Εμείς δεν θέλουμε να μαζεύουμε λεφτά μόνο για να μαζεύουμε λεφτά. Από τη στιγμή που έχουν βιωσιμότητα τα καταστήματα αυτά, θα μπορούν να δίνουν και τέλη. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης εδώ και μήνες δεν εισπράττει δημοτικά τέλη, προφανώς αφού ήταν κλειστά τα μαγαζιά. Προφανώς με αυτούς τους καινούριους κανόνες ανάλογα θα κινηθούμε και εμείς. Περιμένουμε να λειτουργήσουν τα μαγαζιά για να μπορούμε να εισπράττουμε και εμείς, γιατί ό,τι εισπράττουμε βέβαια πάνε στις υπόλοιπες υπηρεσίες του Δήμου. Προφανώς πηγαίνουν ανταποδοτικά στους πολίτες. Κύριε Ζερβά. Είναι μια δύσκολη εξίσωση, αλλά πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Θέλω να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας με κάτι που μου σφύριξαν τώρα στο αυτί, γιατί είναι αθλητικού περιεχομένου και το αθλητικό τμήμα ενεργοποιήθηκε. Έχετε κάνει πρόταση εσείς να φιλοξενηθεί η Ευρωλίγκα στο μπάσκετ στη Ακριβώς. Θεσσαλονίκη και για πότε είναι αυτό, για δώστε μας έτσι λίγο το πλάνο. Ακριβώς. Η μοναδική μεγάλη αθλητική διοργάνωση που φαίνεται ότι θα γίνει, θα ολοκληρωθεί, θα την έχουμε φέτος το καλοκαίρι, θα είναι η EuroLiga. Είναι οι υπολοιπόμενοι αγώνες της κανονικής περίοδου μαζί με το Final Eight. Η διοίκηση της EuroLiga ψάχνει να βρει κάποιον ασφαλή τόπο και τέτοιοι είναι πολύ λίγοι στην Ευρώπη και ένας μοναδικός τέτοιος χώρος με μεγάλη παράδοση στο μπάσκετ. Τελευταία δεν μπορούμε να τα πηγαίνουμε και τόσο καλά, αλλά εν πάση περιπτώσει με πολύ μεγάλη δίψα για μπάσκετ είναι η Θεσσαλονίκη. Άρα εδώ και πολλές μέρες είμαστε σε επαφή από τη μια πλευρά με την διοίκηση της EuroLiga, ούτως ώστε να διεκδικηθεί και να έρθει αυτός ο θεσμός εδώ, και από την άλλη βέβαια και με την κεντρική κυβέρνηση, του Υπουργείου Τουρισμού. Για ποιο μήνα του καλοκαιριού, κύριε Δήμαρχε, συζητάτε? Θα είναι τον Ιούλιο, δηλαδή τον τέλη Ιουνίου και όλο τον Ιούλιο. Για να μην παρεξηγηθώ, θα είναι και κλεισμένων των θυρών. Χωρίς θεατές, ναι. Αλλά επειδή θα είναι πολλές ομάδες, θα είναι πολλά μέλη αποστολής, πάνω από 700 μέλη θα είναι αυτοί που θα έρθουν και θα έχουμε πάνω από 15.000 διανυκτερεύσεις. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι από τη μια πλευρά για την οικονομία της πόλης, αλλά από την άλλη πλευρά για την προβολή και της πόλης και της χώρας. Να διευθετηθούν τι θα γίνει με τις πτήσεις, τι θα γίνει με κόσμο που έρχεται από το εξωτερικό. Γι' αυτό σας ρώτησα και πότε είναι, ποιο μήνα. Όλα αυτά τα πρωτόκολλα, ξέρετε, σιγά σιγά θα πρέπει να τα αποκαταστήσουμε. Γίνεται και σε αυτά συζήτηση, κάποια πιστοποιητικά τα οποία πρέπει να υπάρχουν από πριν, γιατί καταλαβαίνετε, αθλητές αυτού του επίπεδου να τους φέρεις και να τους έχεις καραντίνα 14 μέρες εδώ μέχρι να βγουν είναι αδύνατο, αλλά όλα αυτά πιστεύω θα λυθούν στην πορεία. Είναι μια δυναμική κατάσταση αυτή που ζούμε. Μέχρι 24 Μαΐου, δηλαδή περίπου σε δύο εβδομάδες, θα έχει λυθεί η απόφαση από τη EuroLiga για αυτόν τον προορισμό. Θέλω να πιστεύω ότι η Θεσσαλονίκη θα είναι αυτή που θα την διοργανώσει αυτή την τόσο σημαντική αθλητική διοργάνωση. Οπότε θα έχουμε και την ευκαιρία να δούμε και καλούς αθλητές, αλλά και να δούμε πόσο καλά τα καταφέρουμε και όπως καλά τα καταφέραμε σε όλη τη διαχείριση του κορονοϊού, όπως καλά τα καταφέρουμε μέχρι στιγμής στη διαχείριση των θεμάτων της πόλης μας, να τα καταφέρουμε και σε ένα πολύ μεγάλο θεσμό. Ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας, Θεσσαλονίκη.